Όλοι είχαμε κάποτε στο μυαλό μα ή έχουμε ακόμα περιοριστικέ πεπιθήσει. Τι πεπιθήσει, περιοριστικέ. Δεν μπορώ να καταφέρω αυτό που θέλω. Δεν είμαι αρκετά ικανό για αυτή την δραστηριότητα. Δεν έχω αρκετό χρόνο. Είμαι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο. Δεν έχω αρκετά χρήματα. Δεν έχω αρκετά μαλλιά. σω κάποιε από αυτέ τι φράσει να σου ακούγονται αρκετά γνώριμε, έκτο από την τελευταία, δεν ξέρω. σω να τη λέει και εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σου πω για ποιο λόγο οι περιοριστικές πεπιθήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής μας και ποια είναι τα δύο πολύ απλά αλλά πολύ σημαντικά βήματα που μπορείς να κάνεις για να απαλλαγείς από αυτές. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω coaches, επιχειρηματίες, και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό μάρκετινγκ να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Αυτά που πιστεύουμε και το ποιοι είμαστε και το τι μπορούμε να καταφέρουμε καθορίζουν το τι κάνουμε στη ζωή μα. Καθορίζουν το αν θα κυνηγήσουμε τα όνειρά μα ή όχι. Καθορίζουν το αν θα τολμήσουμε κάτι μεγαλύτερο ή όχι. Οι πράξει μα οδηγούν σε αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνουν τη ζωή που ζούμε. Άρα, αν το καλοσκεφτεί, η ζωή που ζούμε, η ποιότητα τη ζωή που έχουμε καθορίζεται από τι πεπιθήσει μα. Συνεπώ, αν οι πεπιθήσει μα είναι περιοριστικέ, τότε και η ζωή μα θα περιοριστεί. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αρχικά να τι αναγνωρίσουμε, μετά να τι αντιμετωπίσουμε και τελικά να τι αντικαταστήσουμε με ενδυναμωτικές πεπιθήσει. Το πρώτο βήμα για να απαλλαγεί από τι περιοριστικέ σου είναι να απομακρυνθεί σιγά σιγά από ανθρώπου που σε κάνουν να σκέφτεσαι αρνητικά. Τώρα μπορεί να σκεφτεί μα πώ οι άνθρωποι που έχω γύρω μου καθορίζουν τι σκέψει μου και τι πεπιθήσει μου. Και είναι πολύ απλό. Όταν βρίσκεσαι με άλλου ανθρώπου, έρχεσαι σε επαφή με τι πεπιθήσει του και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο. Οι πεπιθήσει του γίνονται πληροφορίε που αποθηκεύονται από τον εγκέφαλό σου. Αυτέ οι πληροφορίε γίνονται μια βάση δεδομένων με την οποία ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και αυτή η διαδικασία συμβαίνει υποσυνείδητα, χωρί καν την καταλαβαίνει. Α δώσουμε ένα παράδειγμα. Α πούμε ότι συναναστρέφεσαι, ότι κάνει παρέα δηλαδή με ανθρώπου οι οποίοι πιστεύουν ότι σήμερα η επιτυχία online είναι κάτι αδύνατο ή κάτι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Και κάθε φορά που συναντιέστε, κάνετε συζητήσει που επαναλαμβάνουν και επιβεβαιώνουν αυτή την ίδια την πεποίθηση. Ότι δηλαδή η επιτυχία σήμερα, ειδικά στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ δύσκολη ή και αδύνατη. Και επιβεβαιωνουν αυτη την ιδια πεποιθηση οτι από λίγο καιρό, σου γίνεται μια επαγγελματική πρόταση, μια επιχειρηματική πρόταση, να ξεκινήσει κάτι δικό σου online το οποίο φαίνεται να έχει πολύ καλέ προοπτικέ και το οποίο απαιτεί ένα μικρό ποσό για να ξεκινήσει, ένα μικρό κεφάλαιο για να ξεκινήσει αρχικά. Και είσαι έτοιμο πραγματικά να πάρει μια απόφαση. Το μυαλό σου λοιπόν για να πάρει αυτή την απόφαση λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του. Ένα από τα δεδομένα αυτά είναι η άποψη που έχει ακούσει από την παρέα σου ότι στην εποχή μα η επιτυχία είναι σχεδόν αδύνατη. Και επειδή περνά πολύ χρόνο με αυτή την παρέα, το μυαλό σου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την άποψη. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να απορρίψει την επιχειρηματική πρόταση, σκεφτόμενο για ποιο λόγο άλλωστε να επενδύσει έστω και ένα ευρώ όταν η επιτυχία είναι σχεδόν αδύνατη στην εποχή μα. Όσο λοιπόν λιγότερο περνά χρόνο, έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπου οι οποίοι ταΐζουν αυτέ τι σκέψει, αυτέ τι πεπιθήσει, τόσε λιγότερε περιοριστικέ πεπιθήσει θα έχει μέσα σου. Και μια σημαντική σημείωση, αυτό βέβαια δεν περιλαμβάνει μόνο τις παρέες σου, αλλά περιλαμβάνει και κάθε μέσο που αναπαράγει τέτοιες ειδήσει, τέτοιες ιδέες, τέτοιες πεπιθήσεις. Όπω απεσιόδοξε ειδήσει στην τηλεόραση. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν αισιόδοξε ειδήσει στην τηλεόραση. Ή βιβλία τα οποία εστιάζουν μόνο στα προβλήματα και όχι στι λύσει. Ή απεσιόδοξε και αρνητικέ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Το δεύτερο βήμα για να απαλλαγεί από τι περιοριστικέ πεπιθήσει είναι να τι αντικαταστήσει με θετικέ, με ενδυναμωτικέ πεπιθήσει. Ξέρω ότι ακούγεται λογικό. Γιατί όμω είναι σημαντικό να κάνουμε αντικατάσταση και όχι απλώ μια διαγραφή. Ξέρει, στο μυαλό μα, μοιάζουμε με κήπο. Πριν μιλήσαμε για βάση δεδομένων, τώρα θα μιλήσουμε για κήπο. Αν δεν φυτέψουμε τίποτα, θα εμφανίζονται όλο και περισσότερα ζυζάνια και αγριόχορτα. Αν λοιπόν στον κήπο του μυαλού μα δεν φυτέψουμε θετικέ πεπιθήσει, αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν ξανά οι περιοριστικέ πεπιθήσει. Και όχι μόνο από του ανθρώπου γύρω μα. Το μυαλό μα είναι προγραμματισμένο να σκέφτεται αρνητικά σενάρια. Είναι μέρο τη επιβίωση. Είναι ένα μηχανισμό αυτοπροστασία για πιθανού κινδύνου. Συνεπώ είναι σημαντικό να τροφοδοτούμε συνεχώ με θετικέ και παραγωγικέ σκέψει, ώστε να μην ψάχνει συνέχεια για κινδύνους. Δεν λέω ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Σίγουρα χρειάζεται να προετοιμαζόμαστε για πιθανές αναποδιές, αλλά αφού προετοιμαστούμε, είναι σημαντικό να περιμένουμε ότι τα πράγματα τελικά θα πάνε καλά. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να επενδύσουμε θετικά πάνω στο μυαλό μας. Ένα από αυτού είναι να διαβάζουμε καθημερινά βιβλία προσωπική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλέ εταιρείε δικτυακού marketing θεωρούν απαραίτητο το καθημερινό διάβασμα για την ανάπτυξη των μελών του. Ένα ακόμα τρόπο είναι να συνεργαστεί με κάποιον business ή life coach. Αυτό ο άνθρωπο θα σε βοηθήσει να εστιάσει στις δυνατότητέ σου και στι ευκαιρίε που υπάρχουν εκεί έξω. Αν μου επιτρέψει, στο πω λίγο κάπω ποιητικά και μεταφορικά, ένα coach θα σε βοηθήσει να μετατρέψει τη βάση δεδομένων του μυαλού σου σε ένα πανίσχυρο λογισμικό επιτυχία και ευτυχία. Κλείνοντα, θέλω να κρατήσω το εξή. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτέ τι σκέψει, αυτού του είδου τι περιοριστικέ πεπιθήσει και περιοριστικέ σκέψει. Οπότε, αν σου έρθει μια τέτοια σκέψη, μην πανικοβληθεί. Δεν είσαι μόνο σε αυτό. Το σημαντικό δεν είναι να τι εξαλείψει τελείω όλε αυτέ τι περιοριστικέ πεπιθήσει, αλλά να μάθει πώ να τι προσπερνά και να εστιάζει στι θετικέ, στι ενδυναμωτικέ πεπιθήσει. Όταν αλλάζει την οπτική σου, αλλάζει και τη ζωή σου. Για να ενθαρρύνει τα άτομα τη ομάδα σου, τη εταιρεία σου, τη επιχείρησή σου, Χρειάζεται εσύ και τα άτομα της ομάδας σου να έχετε την αυτοπεποίθηση, τη σιγουριά και την υποστήριξη για να φτάσετε στο μέγιστο δυναμικό σας. Αυτό που κάνω από το 2010 είναι να δουλεύω με επαγγελματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσει και το δικτυακό marketing ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν τι πεπιθήσει που του οδηγούν στι απαραίτητε δράσει και στα αποτελέσματα που επιθυμούν. Αν θέλει να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία συμβουλευτική, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free. Αν είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε κάποιο πρόγραμμα coaching παρέα, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο coaching και επίλεξε μια από τι επιλογέ coaching που έχω εκεί. Αν έφτασε ω εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει, ανεβάζω ένα με δύο βίντεο το μήνα. Γράψα μου στα σχόλια ποια είναι μια περιοριστική πεποίθηση που έχει που αν την ξεπερνούσε θα έγινε τη μεγαλύτερη διαφορά στη ζωή σου και στην εργασία σου. Αν χρειάζεσαι τη βοήθειά μου σε αυτό, μπες στο GreekCoach.gr κάθετο free, βάλει σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε, απαλλάξου από τι περιοριστικέ σου πεπιθήσει. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο greekcoach.gr για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.